Ο άνθρωπος στο υπόγειο. Η προειδοποίηση του Φιόντορ Ντοστογεύσκη προς τον κόσμο. Ο Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο κορυφαίος Ρώσος μυθιστοριογράφος, δημοσίευσε το 1864 το εμβληματικό του έργο «Σημειώσεις από το υπόγειο», το οποίο έχει αναγνωριστεί ως ένα από τα πρώτα αριστουργήματα του υπαρξισμού. Μέσα από αυτό το πυκνό κείμενο διαπραγματεύεται τη σημασία της ελευθερίας, της ευθύνης και της ατομικότητας. Το βιβλίο αποτελεί μια εξαιρετική συγχώνευση κοινωνικής κριτικής και σάτιρας απέναντι στο ανερχόμενο ρωσικό μηδενιστικό κίνημα, αλλά και βαθιάς ψυχολογικής ανάλυσης της ανθρώπινης φύσης. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Νίτσε έγραψε κάποτε «Ντοστογεύσκη, ο μοναδικός ψυχολόγος από τον οποίο έχω κάτι να μάθω», συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πιο όμορφες επιπτώσεις της τύχης στη ζωή μου. Η πιο έντονη και αδυσόπιτη κριτική του Ντοστογεύσκη απέναντι στο ρωσικό μηδενιστικό ρεύμα εκφράζεται από τον αφανή και ανώνυμο πρωταγωνιστή του έργου, τον αποκαλούμενο υπόγειο άνθρωπο. Μέσα από τη σκοτεινή και περίπλοκη φύση του, ο Ντοστογεύσκη φανερώνει τα αδιέξοδα στα οποία οδηγείται ο άνθρωπος όταν ενστερνίζεται τις ριζοσπαστικές ιδέες της εποχής του, τον ηθικό και πολιτικό μηδενισμό, τον ορθολογικό εγωισμό, τον δετερμινισμό, τον ωφελημισμό, τον ουτοπισμό, τον αθεϊσμό και, εν τέλει, αυτό που θα μετεξελισσόταν στον κομμουνισμό. Όλα αυτά τα θέματα υπενήσονται μέσα στο έργο, κρυμμένα πίσω από τα λόγια του αφηγητή. Προτού όμως εμβαθύνουμε στα μηνύματα που κρύβονται στις σημειώσεις από το υπόγειο, πρέπει πρώτα να εξετάσουμε το ιστορικό πλαίσιο στο οποίο γράφτηκαν. Το 1862 ο Ιβάν Τουργένιεφ δημοσίευε το κλασικό μυθιστόρημά του «Πατέρες και γη», όπου οι χαρακτήρες συζητούν για μια παράξενη νέα φιλοσοφία που αποκαλούσαν μηδενισμό, η οποία γοήτευσε τη ρωσική νεολαία της εποχής. Ενώ αρχικά η έννοια αυτή ταυτιζόταν με τον σκεπτικισμό, σύντομα μετατράπηκε σε μια πλήρη άρνηση της ηθικής και της πολιτικής τάξης, όπως αναφέρεται στο έργο. Μηδενιστής είναι εκείνος που δεν αναγνωρίζει καμιά εξουσία, που δεν δέχεται καμιά αρχή χωρίς απόδειξη, όσο και αν είναι σεβαστή αυτή η αρχή. Το κίνημα των μηδενιστών ανέδειξε τον λογικό εγωισμό ως την κυρίαρχη φιλοσοφία της εποχής, προτείνοντας ότι ο άνθρωπος είναι πραγματικά λογικός μόνο όταν μεγιστοποιεί το προσωπικό του συμφέρον. Αυτή η φιλοσοφία θύμιζε τις αρχές του ωφελημισμού, που επιδιώκει τη μέγιστη δυνατή ευτυχία για το σύνολο των ανθρώπων. Ο θεμελιωτής του ωφελημισμού, Τζέρεμι Μπένθαμ, είχε μάλιστα επινοήσει έναν μαθηματικό τύπο, τον ιδονικό λογισμό, για να υπολογίσει την ποσότητα της ευχαρίστησης και του πόνου που προκαλεί κάθε ανθρώπινη πράξη, επιδιώκοντας να ερμηνεύσει την ανθρώπινη συμπεριφορά μέσω του ψυχρού ορθολογισμού. Ο Ντοστογεύσκη, ωστόσο, διέβλεπε σε αυτό το ρεύμα έναν μεγάλο κίνδυνο. Η εξίμνηση του ατομικού συμφέροντος θα μπορούσε να αποπροσανατολίσει τους νέους και να τους οδηγήσει μακριά από τις υγιείς αξίες, σπρώχνοντάς τους προς έναν ανήθικο, αυτοκαταστροφικό εγωισμό. Μια φράση που αποτυπώνει απόλυτα αυτή την οτροπία είναι η εξής: «Να πάει ο κόσμος στην κόλαση, αρκεί εγώ να έχω πάντα το τσάι μου». Μετά το ταξίδι του στην Ευρώπη, ο Ντοστογεύσκη παρατήρησε ότι η δυτική κουλτούρα κυριαρχείται από την αρχή της ατομικότητας, όπου ο άνθρωπος απομονώνεται σε ένα ακραίο εγώ που τοποθετείται σε αντίθεση με τη φύση και την κοινωνία. Ενάντια σε αυτή τη φιλοσοφία,
ο Ντοστογεύσκη καλούσε σε μία επιστροφή στο χώμα μας, αναδεικνύοντας την αξία της οικογένειας, της θρησκείας, της προσωπικής ευθύνης και της αδελφικής αγάπης, μέσα από την οποία το άτομο αισθάνεται μέρος του όλου και είναι πρόθυμο να θυσιαστεί για τον συνάνθρωπό του. Ο υπόγειος άνθρωπος, αντίθετα, βρίσκεται υπό την επίρρεια του εγωιστικού ατομικισμού. Στο έργο του παρουσιάζεται ως ένας μορφωμένος άνθρωπος, ένας σύγχρονος διανοούμενος, που έχει χάσει την ικανότητα να αισθάνεται ανιδιοτελή ηθικά συναισθήματα. Όπως σημειώνει ο ίδιος στην εισαγωγή του, τόσο ο συγγραφέας όσο και οι συμπιώσεις του είναι φανταστικές. Ωστόσο, τέτοια πρόσωπα υπάρχουν και θα συνεχίσουν να υπάρχουν στην κοινωνία μας, εφόσον οι συνθήκες που την έχουν διαμορφώσει παραμένουν. Οι σημειώσεις από το υπόγειο αποτελούν μία ευθεία απάντηση στον ριζοσπάστη συγγραφέα Νικολάη Τσερνιεύσκη και το μυθιστόρημά του «Τι πρέπει να γίνει», το οποίο δημοσιεύθηκε το 1863. Ο Τσερνιεύσκη, εμπνευσμένος από τον Ρουσσό, υποστήριζε ότι ο άνθρωπος παρά τα ελαττωματά του είναι από τη φύση του καλός και ικανός να καθοδηγηθεί από τη λογική. Όταν ο άνθρωπος συνειδητοποιήσει τα πραγματικά του συμφέροντα, η επιστήμη και η λογική θα του επιτρέψουν να χτίσει μια τέλεια κοινωνία. Για τον Τσερνιεύσκη, ο λογικός εγωισμός ήταν η βάση για τη δημιουργία μιας ουτοπικής κοινωνίας. Μια κοινωνία που θα λειτουργούσε μέσω καθαρά ορθολογικών υπολογισμών. Το όνειρο αυτής της κοινωνίας εκπροσωπείται από το κρυστάλλινο παλάτι, ένα σύμβολο της απόλυτης ανθρώπινης επιτυχίας. Ο Ντοστογεύσκη όμως, χρησιμοποιώντας τον υπόγειο άνθρωπο, επικρίνει αυτήν την ουτοπία και τον δετερμινισμό, καταδεικνύοντας ότι η απόλυτη λογική μπορεί να οδηγήσει σε απάνθρωπες συνθήκες. Ο Ντοστογεύσκη πίστευε ότι η ανθρώπινη φύση δεν καθοδηγείται από τη λογική, αλλά από ένα ασταθές και παράλογο χάος παρορμήσεων. Αντίθετα με την αφελή πεποίθηση πως η λογική μπορεί να εξευγενήσει τον άνθρωπο, ο ίδιος θεωρούσε πως μόνο η πίστη στον Χριστό είναι ικανή να επιβληθεί στο εσωτερικό αυτό χάος. Στην εποχή του, ο αθεισμός βρισκόταν σε άνοδο, κάτι που ο Ντοστογεύσκη έβλεπε ως μία επικίνδυνη οπισθοδρόμηση. Μετά το θάνατό του, οι προφητικές του προειδοποιήσεις επιβεβαιώθηκαν, καθώς η άνοδος των ολοκληρωτικών καθεστώτων απέδειξε πως η απουσία πίστης οδήγησε στην ηθική και κοινωνική κατάρρευση. Το έργο του, «Δαίμονες», αποτελεί μία ζωφερή αλληγορία για τις καταστροφικές συνέπειες του πολιτικού και ηθικού μηδενισμού, ο οποίος κυριάρχησε στη Ρωσία του 19ου αιώνα. Με την ιδεολογία του Μάρξ να δίνει τη θέση της στον κομμουνισμό, το όραμα μιας χρυσής εποχής, μιας τέλειας κοινωνίας χωρίς Θεό, όπου οι άνθρωποι θα ζούσαν ισότιμα και ευτυχισμένα, υιοθετήθηκε από τον Λένιν και τον Στάλιν. Η απόπειρα αυτή να εξαλειφθεί ο πόνος μέσω ενός ηλιστικού παραδείγματος οδήγησε τελικά σε άνευ προηγουμένου αιματοχυσία και βία στον 20ο αιώνα, με τα ολοκληρωτικά καθεστώτα να δικαιολογούν τις μαζικές σφαγές στο όνομα της ιδεολογίας τους. Και όμως, παρά το τίμημα, η ανθρωπότητα δεν διδάχθηκε. Όπως έγραψε ο Χέγκελ, αυτό που μαθαίνουμε από την ιστορία είναι ότι δεν μαθαίνουμε από την ιστορία. Σήμερα, η Δύση μαστίζεται από μια νέα μορφή ιδεολογικής μανίας, κρυμμένη πίσω από τον ελκυστικό μανδύα της προόδου, που επιδιώκει ξανά να κατασκευάσει την ουτοπία. Σημειώσεις από το υπόγειο. Εισαγωγή. Ο υπόγειος άνθρωπος είναι ο απόλυτος αντιήρωας, μοναχικός, πικραμένος, γεμάτος μίσος για τον εαυτό του,
είναι ένας 40χρονος συνταξιούχος δημόσιος υπάλληλος που ζει στο σκοτάδι, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Η κατοικία του, ένα είδος υγρού σκοτεινού υπόγειου χώρου, γεμάτου έντομα και τροκτικά, αποτελεί την απόλυτη μεταφορά για τη βαθιά αποξένωσή του από την κοινωνία. Εκεί, απομονωμένος από τον κόσμο, συντάσσει τις οδυνηρές του εξομολογήσεις, αυτές τις σημειώσεις από το υπόγειο, όπως χαρακτηριστικά λέει. Από την αρχή του κειμένου, ο υπόγειος άνθρωπος μας συστήνεται με έντονη ηρωνία. «Είμαι ένας άρρωστος άνθρωπος. Είμαι ένας μοχθηρός άνθρωπος. Είμαι ένας άσχημος άνθρωπος. Πιστεύω ότι το σηκώτι μου είναι άρρωστο». Οι αυτοαναιρέσεις του είναι καταιγιστικές, αποκαλύπτοντας έναν ήρωα που παλεύει με την ίδια του την ύπαρξη. Απορρίπτει τη λογική και τον ορθολογικό εγωισμό, επιλέγοντας ανταυτού την άρνηση, την αποδόμηση και την αυτοτιμωρία. Αυτό που διαφοροποιεί τον υπόγειο άνθρωπο είναι η συνειδητοποίηση της πολυπλοκότητάς του. Γνωρίζει πως μέσα του συνοστίζονται αμέτρητα αντίθετα συναισθήματα και παρορμήσεις, όμως σκόπιμα τα καταπνίγει. Αυτή η εσωτερική μάχη, η συνειδητή αυτοκαταστολή, τον οδηγεί σε σωματικό και ψυχικό βασανισμό. «Με οδήγησαν σε σπασμούς και με αρρώστησαν τελικά. Πόσο με αρρώστησαν!» Εξομολογείται με παράλογη υπερηφάνεια. Ο Ντοστογεύσκη διαχωρίζει δύο κατηγορίες ανθρώπων, τον άνθρωπο της δράσης και τον άνθρωπο της συνείδησης. Ο υπόγειος άνθρωπος ανήκει στη δεύτερη κατηγορία, γεμάτος φθόνο για τον άνθρωπο της δράσης, ο οποίος ζει χωρίς την παραλυτική επίγνωση της ύπαρξής του. Ο άνθρωπος της δράσης δεν βασανίζεται από τις σκέψεις του, δεν αναλύει υπερβολικά κάθε απόφασή του. Αντιθέτως, ενεργεί αυθόρμητα, συγκρούεται με τον πέτρινο τοίχο του επιστημονικού δετερμινισμού, αλλά δέχεται την αναπόφευκτη σύγκρουση χωρίς δεύτερη σκέψη. Ο υπόγειος άνθρωπος, από την άλλη, μένει εγκλωβισμένος στην ανάλυση. Ο πέτρινος τοίχος δεν είναι για εκείνον απλώς μια σύγκρουση με τη φυσική τάξη των πραγμάτων, αλλά η ίδια η τραγωδία της ανθρώπινης ελευθερίας. 2 και 2 κάνουν 4, όμως αυτή η βεβαιότητα καταστρέφει την ελεύθερη βούληση. Όταν ο άνθρωπος της δράσης έρχεται αντιμέτωπος με την εκδίκηση, ορμά προς το αντικείμενό του με την ορμή εξαγριωμένου τάβρου, τα κέρατά του κατεβασμένα, το βλέμμα του ακλόνητα στραμμένο στη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη για εκείνον δεν είναι απλώς στόχος, είναι το πεπρωμένο που καλείται να εκπληρώσει, χωρίς δεύτερη σκέψη. Όμως, όταν ξαφνικά συγκρουστεί με τον αδιάλακτο πέτρινο τοίχο, το απόλυτο εμπόδιο, το αμετακίνητο σύμβολο της πραγματικότητας, μένει εμβρόντιτος. Δεν μπορεί να αρθρώσει λέξη, καθώς συνειδητοποιεί πως ο τοίχος δεν είναι μια πρόφαση, ούτε μια δοκιμασία. Είναι το ίδιο το ακατανίκητο όριο που σταματά κάθε προσπάθεια, το απόλυτο που ακυρώνει τη δράση του. Ο υπόγειος άνθρωπος, αντίθετα, αρνείται να αποδεχτεί την ήττα του. Μηχανεύεται κάθε λογής τέχνασμα και, αντί να υποχωρήσει μπροστά στον αδιαπέραστο τοίχο, προτιμά να σπάσει το κεφάλι του πάνω του, έχοντας πλήρη επίγνωση της ματαιότητας των πράξεών του. «Φυσικά και δεν μπορώ να σπάσω τον τοίχο, χτυπώντας το κεφάλι μου πάνω του, αν πραγματικά δεν έχω τη δύναμη να τον γκρεμίσω. Αλλά δεν πρόκειται να υποταχθώ, μόνο και μόνο επειδή είναι από πέτρα και εγώ αδύναμος. Λες και ένας τέτοιος τοίχος μπορεί να μου προσφέρει οποιαδήποτε παρηγοριά». Με αυτή τη φράση, ο Ντοστογεύσκη δίνει το στίγμα της εσωτερικής του διαμάχης. Καμία δράση δεν του φαίνεται επαρκής και γι' αυτό παραμένει παγιδευμένος στην αδράνεια, ανίκανος να κινηθεί προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Στην ουσία,
υποφέρει από την ασθένεια της συνείδησης. Μια ασθένεια που του στερεί την ελευθερία να δράσει. Το να σκέφτεσαι πάρα πολύ είναι για τον υπόγειο άνθρωπο μια καταστροφή. Η συνείδησή του πάντα σε ένταση τον οδηγεί στην παγίδα της υπερβολικής στοχαστικότητας. Εκείνος δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτόν τον αέναο κυκαιώνα σκέψεων και με αυτόν τον τρόπο συσσωρεύεται μέσα του η κακία, πολύ πιο έντονη από αυτήν του ανθρώπου της δράσης. Έτσι, ο διανοούμενος παραλύει από την ίδια του την ευφυΐα, δίχως να μπορεί να εκδηλώσει καμιά από τις εσωτερικές του αντιφάσεις σε πράξεις. Όπως παραδέχεται ο ίδιος, δεν ήξερα πώς να γίνω τίποτα. Ούτε μοχθηρός, ούτε ευγενικός, ούτε πανούργος, ούτε τίμιος άνθρωπος, ούτε ήρωας, ούτε έντομο. Τώρα ζω τη ζωή μου σε μια γωνιά, χλεβάζοντας τον εαυτό μου με την παρηγοριά ότι ένας έξυπνος άνθρωπος δεν μπορεί να γίνει τίποτα σοβαρό και μόνο ο ανόητος καταφέρνει να γίνει κάτι. Αυτή η σαρδόνια παραδοχή αποκαλύπτει τη βαθιά του ματέωση. Ο άνθρωπος της δράσης ζει μέσα στην άγνοιά του, απολαμβάνοντας μια ζωή γεμάτη σιγουριά, ενώ ο υπόγειος άνθρωπος, παγιδευμένος στη διανοητική του ανωτερότητα, είναι ανίκανος να αναγνωρίσει τον εαυτό του σε κάποιον συγκεκριμένο ρόλο. Η ματαιοδοξία του υπόγειου ανθρώπου τον πείθει πως είναι πνευματικά ανώτερος από όλους όσους τον περιβάλλουν. Όμως, ταυτόχρονα, η ανάγκη του για αναγνώριση τον οδηγεί σε μια βαθιά απέχθεια προς τον ίδιο του τον εαυτό, επειδή εξαρτάται από τη γνώμη των άλλων. Μισεί τους ανθρώπους επειδή αδιαφορούν για την πνευματική του υπεροχή και ταυτόχρονα μισεί τον εαυτό του για την αδυναμία του να αποκοπεί από αυτήν την ανάγκη για αποδοχή. Ο Ντοστογεύσκη τον παρουσιάζει ως το άκρος αντίθετο του ανθρώπου της δράσης. Αυτός είναι το απόλυτο παράγωγο του αναστοχασμού, του οποίου η ύπαρξη είναι εγκλωβισμένη στη δική του συνείδηση. Ο ίδιος αυτοσαρκάζεται, αποκαλώντας τον εαυτό του ποντίκι. Όχι γιατί του το λένε οι άλλοι, αλλά γιατί ο ίδιος έχει δημιουργήσει έναν ολόκληρο εσωτερικό κόσμο από σκέψεις που τον βασανίζουν. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, το άτυχο ποντίκι καταφέρνει να δημιουργήσει γύρω του τόσες άλλες αηδίες με τη μορφή αμφιβολιών, συναισθημάτων και της περιφρόνησης που του φτύνουν οι άνθρωποι της δράσης. Φυσικά, το μόνο που του μένει είναι να τα απορρίψει όλα αυτά με ένα κούνημα της πατούσας του και με ένα χαμόγελο υποτιθέμενης περιφρόνησης στην οποία δεν πιστεύει ούτε το ίδιο να συρθεί ατιμωτικά στην ποντικό τρυπά του. Μέσα σε αυτή τη βρωμερή υγρή τρύπα του, το ποντίκι καταφεύγει στην ψυχρή, κακόβουλη και ατέρμονη κακία. Θα θυμάται το τραύμα του για 40 χρόνια, αναμασώντας κάθε ατιμωτική λεπτομέρεια, προσθέτοντας με τη φαντασία του ακόμα πιο ταπεινωτικές αποχρώσεις. Και έτσι θα συνεχίσει να βασανίζεται από τις ίδιες του τις σκέψεις, τροφοδοτώντας ένα ατελείωτο κύμα αυτοτιμωρίας και μίσους. Αλλά εδώ υπάρχει μία ανατροπή. Σε αυτή τη δυστυχία, στην αιώνια δυσαρέσκεια και την απελπισία, ο υπόγειος άνθρωπος βρίσκει την απόλαυσή του. Είναι μία άρρωστη μορφή ειδονής, την οποία ο ίδιος παραδέχεται ότι οι άλλοι ίσως να μην κατανοήσουν ποτέ. Για τον υπόγειο άνθρωπο, η συνείδηση είναι κατάρα. Παρόλα αυτά, είναι ταυτόχρονα αυτό που επιτρέπει την αληθινή ελευθερία. Η συνείδηση φέρνει μαζί της τον πόνο, αλλά δίχως αυτήν, ο άνθρωπος παραμένει δέσμιος της άγνοιας και του δετερμινισμού. Ό,τι συνέβη, συνέβη σύμφωνα με τους θεμελιώδεις νόμους της εντατικοποιημένης συνείδησης και με μία αδράνεια που είναι αναπόφευκτα συνέπειά της. Έτσι, όχι μόνο δεν μπορούσες να αλλάξεις τον εαυτό σου,
αλλά δεν μπορούσες καν να προσπαθήσεις. Ο υπόγειος άνθρωπος αντλεί μια παράδοξη, σχεδόν εκφυλιστική ευχαρίστηση από τον πόνο, ακόμη και από κάτι το τόσο μικρό όσο ο πονόδοντος που τον κάνει να βογγάει επιδεικτικά, βασανίζοντας τους γύρω του. Μέσα από αυτή την κακόβουλη επίδειξη απολαμβάνει την ταλαιπωρία που προκαλεί στους άλλους. Δεν είναι μόνο σαδιστής, αλλά παραδέχεται και τον μαζοχισμό του. Ένιωθα ένα είδος μυστικής, ανώμαλης περιφρονητικής απόλαυσης όταν, επιστρέφοντας στο σπίτι σε μία από τις βρώμικες νύχτες της Πετρούπολης, συνειδητοποιούσα πόσο ένοχος ήμουν για άλλη μια φορά για μια άθλια πράξη εκείνης της ημέρας, και μέσα μου, κρυφά, συνέχιζα να βασανίζω τον εαυτό μου, κατηγορώντας με αδιάκοπα, μέχρι που η πικρία γινόταν μια γλυκιά, σχεδόν ντροπιαστική, καταραμένη απόλαυση και, τελικά, πραγματική ευχαρίστηση. Ναι, ευχαρίστηση. Η πηγή αυτής της παράλογης ευχαρίστησης είναι η έντονη επίγνωση της προσωπικής του αθλειότητας, της ηθικής του κατάπτωσης. Ο υπόγειος άνθρωπος, ανίκανος να σταματήσει τον καταράκτη των σκέψεων που τον βασανίζει, καταφεύγει σε φανταστικές περιπέτειες, σκαρώνοντας καταστάσεις μόνο και μόνο για να ανακουφίσει την πλήξη που του τρώει την ψυχή. Επινόησα περιπέτειες για τον εαυτό μου, ομολογεί, και ζούσα μια ζωή χωρίς νόημα, απλά για να συνεχίσω να υπάρχω. Η πλήξη αυτή τον οδηγεί σε πράξεις ακραίας παραλογικότητας. Παραδέχεται ότι πολλές φορές προσέβαλε τους άλλους επίτηδες, χωρίς πραγματικό λόγο, γνωρίζοντας καλά ότι δεν υπήρχε προσβολή, όμως καταφέρνοντας τελικά να θυμώσει τα αλήθεια. Εδώ όμως βρίσκεται και η μεγάλη κριτική που ο Ντοστογεύσκη διατυπώνει στον ορθολογικό εγωισμό και τον ουτοπισμό. Ο υπόγειος άνθρωπος, παρά τη φαινομενική του αφοσίωση στις αρχές της λογικής, είναι στην ουσία ο μεγαλύτερος πολέμιος τους. Η βασική του αντίφαση έγκυται στη σύγκρουση ανάμεσα στη φυσική νομοτέλεια και την ανθρώπινη φύση. Ενώ γνωρίζει πως η λογική του λέει ότι τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει προς το καλύτερο, δεν μπορεί να αποδεχθεί τον απόλυτο δετερμινισμό, καθώς θέλει να διατηρήσει την ατομικότητά του. Εξεγείρεται ενάντια στην προβλεψιμότητα της ζωής. «Τι πρέπει να γίνει με τα εκατομμύρια των γεγονότων», γράφει, «που αποδεικνύουν ότι οι άνθρωποι, ενώ καταλαβαίνουν πλήρως τα αληθινά τους συμφέροντα, τα παραμελούν και ακολουθούν άλλο μονοπάτι, αναζητώντας τον κίνδυνο. Και τι γίνεται αν το πλεονέκτημα ενός ανθρώπου έγκυται στο ότι επιθυμεί το βλαβερό για τον ίδιο?» «Η φύση του ανθρώπου είναι αχάριστη και παράλογη», λέει ο υπόγειος άνθρωπος, «και κανένα σύστημα, κανένας ορθολογισμός δεν μπορεί να την περιορίσει. Αν ο άνθρωπος είναι, όπως γράφει, το πιο αχάριστο δίποδο, το μεγαλύτερο του ελάττωμα δεν είναι η αχαριστία, αλλά η συνεχής του απομάκρυνση από την ηθική τάξη. Η ιστορία της ανθρωπότητας», σημειώνει με πικρό χιούμορ, «είναι γεμάτη με παράλογες, άλογες πράξεις». Μπορεί να πει κανείς οτιδήποτε για την ιστορία του κόσμου. Το μόνο που δεν μπορείς να πεις είναι ότι είναι λογική. Για τον υπόγειο άνθρωπο, ο άνθρωπος θα θυσίαζε όλα τα ωφέλη του, απλώς για να διατηρήσει την ελευθερία του να επιλέξει, ακόμη και αν αυτή η επιλογή είναι καταστροφική. Μπορεί να επιθυμήσει κάτι καταστροφικό, κάτι ανόητο, απλά και μόνο για να έχει το δικαίωμα να επιθυμήσει. Αυτή η ιδιοτροπία, το πιο παράλογο πλεονέκτημα, είναι στην πραγματικότητα το πιο πολύτιμο αγαθό του ανθρώπου, διότι είναι το θεμέλιο της ατομικότητάς του. Ο ίδιος καταλήγει: «Η προσωπικότητά μας, η ατομικότητά μας, αυτό είναι το πιο πολύτιμο αγαθό μας, αυτό για το οποίο θα θυσιάσουμε τα πάντα,
ακόμη και την ευτυχία, την υγεία, την ευημερία, την ασφάλεια. Έτσι η ελευθερία, αυτή η αδάμαστη ανάγκη για επιλογή, ακόμη και ενάντια σε κάθε λογική, γίνεται το έσχατο καταφύγιο του ανθρώπου. Ακόμα και αν αυτό σημαίνει να καταστρέψει τα πάντα γύρω του, μόνο και μόνο για να υπερασπιστεί την ιερή του ατομικότητα. Ο υπόγειος άνθρωπος δεν απορρίπτει τη λογική ως έννοια, αλλά επιτίθεται στη μονοδιάστατη προσέγγιση της, η οποία προσπαθεί να καλουπώσει την ανθρώπινη ύπαρξη σε αυστηρούς κανόνες, παραβλέποντας τις χαώδεις επιθυμίες και τα πάθη που ορίζουν τον άνθρωπο. Η λογική για τον υπόγειο άνθρωπο αποτελεί μια περιοριστική δύναμή του. Αντί να δίνει απαντήσεις, υποβαθμίζει την πολυπλοκότητα του ανθρώπινου ψυχισμού. Οι άνθρωποι δεν αρκούνται στη λογική, ακόμα και αν τους προσφερθούν όλες οι ευλογίες της γης. Η ευτυχία, η οικονομική ασφάλεια, η άνεση, θα βρουν τρόπο να τις ανατρέψουν. Γιατί? Απλούστατα, για να επιβεβαιώσουν την ανθρωπιά τους. Μια ανθρωπιά που αρνείται να περιοριστεί στους νόμους της φύσης ή της λογικής. Ο άνθρωπος δεν είναι ένα απλό γρανάζι, ένα πλήκτρο σε κάποιον τεράστιο μηχανισμό που ακολουθεί τυφλά τους κανόνες της φύσης. Αντίθετα, είναι ένα όν που θα επαναστατήσει όταν νιώσει ότι το υποτάσσουν, ακόμα και αν η επανάστασή του σημαίνει να καταστρέψει ό,τι έχει χτίσει. Για τον Ντοστογεύσκη, αυτή η τάση προς την καταστροφή και το χάος δεν είναι ατύχημα. Ο άνθρωπος θέλει να επιβεβαιώσει την ελευθερία του, ακόμα και αν χρειαστεί να επινοήσει τον πόνο και τη δυστυχία για να το πετύχει. Κάθε σύστημα που προσπαθεί να ευθυγραμμίσει τον άνθρωπο με τη λογική και το «ορθό» σε εισαγωγικά συμφέρον του, κατά τον Ντοστογεύσκη είναι καταδικασμένο σε αποτυχία. Ο άνθρωπος δεν αντέχει την προβλεψιμότητα. Δεν θέλει έναν κόσμο στον οποίο τα πάντα είναι μετρημένα, κατανοητά, τακτοποιημένα. Είναι φτιαγμένος για την αντίφαση, για τον παραλογισμό. Και έτσι, ακόμα και όταν ορθολογιστές εγωιστές προσπαθούν να επιβάλλουν τη λογική σε κάθε ανθρώπινη πράξη, το μόνο που καταφέρνουν είναι να πυροδοτούν την ανθρώπινη αντίσταση, να εξωθούν τον άνθρωπο σε πράξεις παράλογες, σε ξαφνικά ξεσπάσματα, σε χάος. Το ερώτημα που τίθεται λοιπόν είναι: γιατί ο άνθρωπος, όντας πρικισμένος με την ικανότητα να δημιουργεί και να κατασκευάζει, έχει μία παράλληλη, έντονη επιθυμία να καταστρέφει? Ο Ντοστογεύσκη παρατηρεί ότι ο άνθρωπος δεν είναι ερωτευμένος με το τέλος, με το κτίσμα που θα ολοκληρωθεί, αλλά με την ίδια τη διαδικασία της κατασκευής. Μόλις ολοκληρωθεί ένα έργο, η ζωή χάνει το νόημά της. Γι' αυτό ο άνθρωπος θα προτιμήσει να ρίξει το κτίσμα που μόλις έφτιαξε, να το καταστρέψει, γιατί αυτό του επιτρέπει να συνεχίσει να ζει, να αγωνίζεται, να αναμετριέται με την ίδια του την ύπαρξη. Το κρυστάλλινο παλάτι του Ντοστογεύσκη είναι η απόλυτη εικόνα της λογικής ουτοπίας, ένα μέρος στο οποίο όλα είναι τέλεια υπολογισμένα και σταθερά. Όμως αυτή η εικόνα είναι για τον άνθρωπο ανυπόφορη. Ο υπόγειος άνθρωπος απορρίπτει το κρυστάλλινο παλάτι, όχι γιατί δεν αναγνωρίζει την τελειότητά του, αλλά επειδή δεν αντέχει την ιδέα ότι εκεί δεν θα του επιτρέπεται ούτε καν να βγάλει τη γλώσσα του. Η απόλυτη ευτυχία, όπως την ορίζει η λογική, είναι μία απάνθρωπη συνθήκη για τον Ντοστογεύσκη. Ο άνθρωπος, λέει, είναι φτιαγμένος για τον πόνο, την αβεβαιότητα της σύγκρουσης. Μάλιστα αγαπάει τόσο παθιασμένα τον πόνο όσο και την ευτυχία, γιατί μέσα από τον πόνο βρίσκει τον εαυτό του. Αυτή η παράδοξη αγάπη για τον πόνο και την καταστροφή για τον Ντοστογεύσκη είναι αναπόσπαστο μέρος της ανθρώπινης φύσης. Προσπαθώντας να καταργήσουμε τον πόνο και να επιδιώξουμε μία αιώνια ευτυχία, το μόνο που καταφέρνουμε είναι να σπρώχνουμε τους εαυτούς μας βαθύτερα στη δυστυχία.
Ο άνθρωπος είναι σαν τον σκακιστή που απολαμβάνει το παιχνίδι όχι για την νίκη, αλλά για την ίδια τη διαδικασία της αναμέτρησης. Και έτσι ο Ντοστογεύσκη ρωτά: «Τι είναι καλύτερο, φτηνή ευτυχία ή μεγαλειώδης δυστυχία? Ποιο είναι αληθινά, ποιο ανθρώπινο?»